Η ρευστότητα θα πρέπει να είναι άμεση, άρα τα μέτρα και οι πηγές των εσόδων πρέπει να είναι άμεσα αποδοτές και μάλιστα μέχρι το καλοκαίρι. Και υπάρχουν τέτοιες πηγές και θα πρέπει συντονισμένα με τις υπηρεσίες να τις αναζητήσουμε και να μπορέσουμε να εισπράξουμε τα έσοδα που πρέπει να εισπράξουμε. Λέω δε ότι η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτό δεν οφείλεται σε εμάς. Όπως βλέπετε, η γενική πολιτική και η οικονομική κατάσταση της χώρας σε προσωπικό επίπεδο δεν με κάνουν να είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, ήδη διαφαίνεται ότι θεσμοθετημένοι πόροι, αν όχι θα περικοπούν, θα μειωθούν σημαντικά λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που υπάρχει ή θα μετατεθούν προς το μέλλον. Θα δίνονται δηλαδή είτε με το σταγονόμετρο είτε θα παίρνουν παράταση και δεν θα έρχονται στην ώρα τους. Άρα θα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας επηρεάσει. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει άμεσα να έχουμε συνοληθεί και με τον Δήμαρχο, θα πρέπει να αναζητήσουμε επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία για να δούμε από ποιες πηγές μπορούμε να έχουμε έσοδα, ποια έργα μπορούμε να εντάξουμε σε χρηματοδοτήσεις, σε προγράμματα και τι μπορούμε να διεκδικήσουμε ως Δήμος μετά την κατάργηση αυτού του Δημοτικού Φόρου που δυστυχώς καταργήθηκε αλλά δεν πήρε μαζί του και τις παθογένειες που έχει δημιουργήσει ο ίδιος τις έχει αφήσει στο Δήμο και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τις διαχειριστούμε.